Καλημέρα, αδελφοί. Καθώς άκουγα τον Κώστα και τη Μαρίνη, καθώς ψέλναμε, θυμήθηκα την πρώτη φορά που είδα τον Κώστα τον Παπάζολου. Ήμουν 15 ετών και με είχαν κουβαλήσει σε ένα ράλι στην Κατερίνη. Το 80 πρέπει να ήταν, το 1980. Και για πρώτη φορά εκεί άκουσα τους πάρικους πριν 37 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, παρόλο που φαινόμαστε όλοι νέοι, έχουν περάσει κάποια χρόνια. Αλλά θυμάμαι, εκείνη ήταν η πρώτη φορά που είδα ότι υπάρχει και αυτό. Ήταν αυτή η σκέψη. Και αυτό βέβαια έτσι άγγιξε τη ζωή μου και την ψυχή μου. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό πολλές φορές να ανατρέχουμε και να σκεφτόμαστε πως διάφορα πράγματα έρχονται και επηρεάζουν την πνευματική μας πορεία, την πνευματική μας ζωή. Είναι μέρος της πνευματικής μας ιστορίας και της ιστορίας της κοινότητας στην οποία βρισκόμαστε. Και με αυτό το πνεύμα επίσης, έχοντας αυτό τον σεβασμό στην ιστορία, νομίζω ίσως κάποιοι ακούσατε ότι ο αδελφός Λεωνίδας Φέγκος αναχώρησε για να είναι με τον Κύριο χθες. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε επηρεαστεί στην πνευματική σας ιστορία από τη δράση αυτού του αδελφού που πριν πολλές δεκαετίες χάραξε με άλλους αδελφούς μια δική του πορεία που έφερε στην ύπαρξη την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, η οποία είχε μεγάλη εξάπλωση σε όλη την Ελλάδα και πάρα πολλά πνευματικά αποτελέσματα και πολλούς ανθρώπους που γνώρισαν την αγάπη του Χριστού μέσα από την εκκλησία αυτή και από τη διακονία του αδελφού Φέγκου. Και έτσι εκφράζουμε το σεβασμό μας και την τιμή μας προς τη μνήμη του αδελφού και τα συλληπιτήριά μας προς και την οικογένεια αλλά και τους αδελφούς από τις εκκλησίες της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε να υπάρχουν διαρκώς άνθρωποι οι οποίοι θα κινούνται με βάση πάντα τη δόξα του Θεού και την εξάπλωση της Βασιλείας Του και όλο και περισσότερο να ζούμε με αυτόν τον τρόπο, ό,τι καλό παράδειγμα έχουμε δει, να μπορούμε και εμείς να το μιμηθούμε και να γινόμαστε άνθρωποι όλο και πιο αφοσιωμένοι στον Κύριό μας. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα, αδελφοί, στο μήνυμά μας, το οποίο έχει τίτλο «Μόνο στον Θεό η δόξα». Και αυτά τα λέμε καθώς σε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες μιλάμε για διάφορα από τα θέματα τα οποία επηρέασαν τη μεταρρύθμιση. Έχουμε ήδη δει μόνο ο Χριστός, μόνο η Βίβλος, μόνο η χάρη, μόνο η πίστη. Και σήμερα αυτό είναι το κορυφαίο, αυτό θα λέγαμε είναι το κρεσέντο. Μόνο στο Θεό η δόξα. Soli Deo Gloria. Και αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο νομίζω όλοι μας καλούμαστε να λατρεύσουμε το Θεό. Θέλω να διαβάσω 2-3 περικοπές έτσι στην αρχή για να πάρετε μια γεύση. Πρώτα απ' όλα κάτι εντυπωσιακό, κάτι λυτρωτικό γίνεται και αυτό που γίνεται οδηγεί σε δοξολογία στο Θεό. Διαβάζω στις πράξεις 3 και ποιάσας, μάλλον ο Πέτρος αυτόν από τις δεξιάς χειρός, εσήκωσε και παρευθύς εστερεώθησαν ευάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού και να πηδή σας εστάθη όρθιος και περιεπάτη και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν, περιπατών και πηδών και δοξάζων των Θεών. Ένας άνθρωπος θεραπεύεται, δοξάζει το Θεό. Δεύτερον, μια άλλη περικοπή. Κάτι που γίνεται μόνο και μόνο για τη δόξα των ανθρώπων. Διαβάζουμε. «Και εν ημέρα ορισμένη, ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλικήν στολήν και καθίσας επί του θρόνου, εδημηγόρη προς αυτούς. Ο δε λαός επεφώνει. Θεού φωνή και ουχή ανθρώπου. Και παρευθείς επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου,
Γιατί? Διότι δεν έδωκεν την δόξαν εις τον Θεόν. Επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωσε τη δόξα στο Θεό. Και γενόμενος κολικόβρωτος εξεψύχησεν. Ο Ηρώδης λοιπόν ανήκει στην κατηγορία εκείνων των ανθρώπων που αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων μάλλον παρά τη δόξα του Θεού. Τρίτον, μια άλλη περικοπή. Ό,τι και αν γίνεται, ακόμα και ό,τι χειρότερο, η δόξα του Θεού δεν είναι μακριά από κανέναν μας. Διαβάζουμε στις Πράξεις 7.55. Ο δε Στέφανος, πλήρης ον Πνεύματος Αγίου, ατενίσασης των ουρανών, είδε την δόξα του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Η δόξα του Θεού λοιπόν, σκεφτείτε λίγο, κρυμμένη από το πλήθος των λιθοβολούντων, αλλά γνωστή σε αυτόν που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Soli Deo Gloria λοιπόν είναι ένα από τα μεγάλα μοτίβα της μεταρρύθμισης. Μόνο στο Θεό η δόξα. Και ξέρετε, αυτό σχετιζόταν με όλα τα άλλα. Δηλαδή όταν λέγανε μόνο ο Χριστός, εννοούσανε μόνο ο Χριστός πρέπει να λάβει τη δόξα, και επειδή ακριβώς ο Χριστός λαμβάνει τη δόξα, είναι και Θεός. Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να λάβει τη δόξα. Όταν λέγανε μόνο η Γραφή, σήμαινε ότι μόνο η Γραφή έχει την απόλυτη αξίωση να έχει την υποταγή μας, διότι είναι Λόγος Θεού. Και πρέπει ο Λόγος του Θεού να είναι πάνω απ' όλα, διότι μόνο ο Θεός πρέπει να δοξάζεται. Όταν έλεγαν μόνο η χάρη, εννοούσαν ότι δεν μπορούμε να πούμε εμείς ότι με κάποια δικά μας κατορθώματα κάτι καταφέραμε και σωθήκαμε, ώστε να λαμβάναμε εμείς δόξα γι' αυτό, αλλά μόνο ο Θεός πραγματικά μας έσωσε και λαμβάνει Αυτός μόνο τη δόξα. Και επίσης, μόνο η πίστη σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς κάναμε κάποια έργα, αλλά αντίθετα απλά ήμασταν υποδεκτικοί της χάρης του Θεού στη ζωή μας και γι' αυτό σωθήκαμε, γι' αυτό βρήκαμε σωτηρία. Ο πατέρας της πίστης λοιπόν είναι ο Αβραάμ, ο οποίος ενεδυναμώθη στην πίστη, δοξά σας τον Θεό. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν θα ήθελα να δούμε λίγο μέσα στη βίβλο αυτό το μοτίβο της δόξας του Θεού. Ξεκινώ από τη Γένεση, κεφάλαιο 1. Πνεύμα Θεού, εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Είναι η πρώτη φορά στη βίβλο όπου μας δίνεται μια υποψία ότι ο κόσμος αυτός είναι κάτι περισσότερο από αυτό που βλέπουμε και νιώθουμε. Αυτός ο κόσμος είναι φορτισμένος με κάτι άλλο. Και στη Γένεση 2.7 διαβάζουμε ότι επίησε ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού, καθομοίωση. Και ενεφύσισεν, λέει, εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Η υποψία λοιπόν επεκτείνεται από τη δημιουργία στον άνθρωπο. Όχι μόνο ο κόσμος, αλλά και ιδιαίτερα ο κάθε άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο από αυτό που φαίνεται. Φορτισμένος ο άνθρωπος με κάτι άλλο. Ο άνθρωπος κατανοητός μόνο ως αναφερόμενος στον Θεό. Φέροντας πάνω του την εικόνα, την πνοή της ζωής του Θεού. Υποψία μεγαλείου. Και σε διάφορες φάσεις αργότερα της Γένεσης, απλοί άνθρωποι σε ανσήμαντους τόπους έρχονται σε επαφή με μια συγκρατημένη Θεία Δόξα. Αργότερα ο λαός Ισραήλ γνωρίζει κάτι από τη Θεία Δόξα, καθώς μέσα στην έρημο ακολουθεί την Εφέλη. Ύστερα όμως υπάρχει αυτή η ξακουστή δόξα που γέμισε τη σκηνή του μαρτυρίου και το ναό. Η δόξα που άφησε έκθαμπο μέσα στο ναό έναν Ισαΐα ή έναν Εζεκιήλ. Και συνεχίζεται αυτό και στην Καινή Διαθήκη, όπου στην Αποκάλυψη διαβάζουμε «και εγεμίσθη ο ναός από καπνού εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού». Η δόξα είναι από αυτές τις λέξεις όπου όλοι περίπου καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, αλλά δυσκολευόμαστε να το εκφράσουμε με λόγια, να το ορίσουμε. Θα κάνω μια προσπάθεια εγώ. Δόξα έχουμε
όταν φανερώνεται και εκτιμάται το μέγιστο μεγαλείο ενός προσώπου ή πράγματος. Το ξαναλέω σαν ορισμό. Δόξα έχουμε όταν φανερώνεται και εκτιμάται το μέγιστο μεγαλείο ενός προσώπου ή πράγματος. Σκεφτείτε το τέλειο γκολ στο ποδόσφαιρο. Οι ποδοσφαιρόφιλοι μπορούν να παρακολουθούν για ώρες, πάσες, τρίπλες κτλ. Πέρα δόθε στο κέντρο. Αλλά όταν μπαίνει το γκολ, νιώθει κανείς ότι αυτή είναι η στιγμή που το ίδιο το ποδόσφαιρο περίμενε για να δείξει το μεγαλείο του. Ακόμα και οι αντίπαλοι το καταχειροκροτούν, το συζητούν, το θαυμάζουν. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς για διαφορά άλλα σπορ, έτσι δεν είναι. Ένα παράδειγμα δώσαμε από το ποδόσφαιρο. Βλέπεις τον άνθρωπο στις μέγιστες δυνατότητές του, στο μεγαλείο του, στην απόδειξη ότι μπορούσε να κάνει περισσότερα από ό,τι χτες φανταζόμασταν. Επιστημονικά επιτεύγματα, νέες ιατρικές θεραπείες, τεχνολογικές εφευρέσεις, νέες ανακαλύψεις, μουσική, θέατρο, όλα εγείρουν τον θαυμασμό, την αίσθηση του μεγαλείου, την αίσθηση ότι σε αυτά τα πρόσωπα ή πράγματα υπήρχε περισσότερο μεγαλείο από ό,τι φανταζόμασταν. Μας θυμίζει αυτό την προσευχή του Αποστόλου Παύλου, να φωτιστούν τα μάτια των πιστών για να γνωρίσουν τις ο πλούτος της δόξης, της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Ο ίδιος ο Παύλος είχε πει αλλού ότι ο διάβολος έχει τυφλώσει το νου των απίστων, δια να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Ενώ στους πιστούς λέει ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως, της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Τι μας δείχνει αυτό? Ότι η δόξα του Θεού δεν είναι φανερή σε όλους και ότι ο Θεός δια του Πνεύματός του την φανερώνει σε αυτούς που έχουν κάνει το τόλμημα της πίστης. Ο Θεός θα φανερώσει το μεγαλείο του εκεί όπου θα εκτιμηθεί το μεγαλείο του. Αν δηλαδή ζεις μια ζωή στην οποία σφυράς αδιάφορα για το Θεό, μην περιμένεις να δεις ο Θεός να σου φανερώνει ό,τι πιο όμορφο έχει να δείξει. Θα το δείξει εκεί που θα δει κάποια εκτίμηση. Όταν λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη λέει ο Θεός ότι εγώ θα δοξαστώ πάνω στον Φαραώ, τι εννοεί? Εννοεί ότι παρόλο που όλοι τότε έμεναν άφωνοι από το μεγαλείο του Φαραώ και υποκλινόντουσαν κατ' ουσίαν και δόξαζαν τον Φαραώ, ο ίδιος ο Θεός θα φανέρωνε ένα μεγαλύτερο μεγαλείο, ένα ανώτερο μεγαλείο. Και όλη η διαδικασία των 10 πληγών ύστερα είχε σκοπό θεολογικό. Κάθε πληγή χτυπούσε και έναν από τους θεούς της Αιγύπτου, ώστε με το σύνολο των 10 κατάφερε ο Θεός να κατατροπώσει το Αιγυπτιακό πάνθεο και να μείνει μόνο ο ίδιος ως άξιος της λατρείας του λαού του. Αλλά ήταν και ένα μεγαλείο που δεν το έδειχνε ποτέ ο Θεός από την πρώτη στιγμή. Στον Αβραάμ, σκεφτείτε λίγο. Στον Αβραάμ, το κέλευσμα ήταν τι? Αβραάμ, κάνε τη ρυψοκίνδυνη κίνηση, άφησε όλα όσα έχεις και όλα όσα ξέρεις και έλα και πήγαινε και προχώρα προς το άγνωστο, προς τη γη που θα σου δείξω. Και στο λαό Ισραήλ αργότερα το μήνυμα ήταν: αφήστε την ασφάλεια της δουλείας της Αιγύπτου, κινηθείτε προς μια γη ρέουσα μέλι και γάλα, αλλά το ταξίδι σας θα ξεκινήσει με διάβαση θαλασσών και ξηρά γη και μέσα από πολλές περιπέτειες θα φτάσετε στη γη που σας υπόσχομαι. Το κέλευσμα είναι προς μια μέλουσα δόξα, αλλά η διαδρομή μοιάζει με ένα επικίνδυνο ταξίδι. Θολά ποτάμια μαζί θα διαβούμε, σε φλόγες θα βαδίσεις και δεν θα καείς. Το κέλευσμα είναι προς την υποψία μιας μέλουσας δόξας, αλλά το ταξίδι μοιάζει με κάθε τι άλλο παρά δόξα.
Η Καινή Διαθήκη δεν διαφέρει. Η κλίση του Χριστού είναι αφήστε τα δίχτυα. Ακολουθήστε με. Και τον ακολουθούν χωρίς να ξέρουν καλά-καλά που πάει. Αλλά όλα αυτά τα ταξίδια έχουν κάτι κοινό. Όλα έχουν σχέση με τη δόξα του Θεού. Μια ιστορία ευρύτερη από τη δική μου και τη δική σου. Με την κλίση ενός λαού αλλά και όλων των ξεχωριστών ατόμων αυτού του λαού να δουν πέρα από τα συμβατικά σε κάτι φαινομενικά ακαθόριστο, απροσδιόριστο, φευγαλαίο, φανταστικό, τη δόξα του Θεού. Μα τι είναι αυτό? Και όμως λέει ο Θεός να θεωρήσουμε αυτή τη δόξα το απόλυτο, το σημαντικότερο απ' όλα. Δημιουργείται δε και η προσδοκία ότι κάποια μέρα αυτή η δόξα θα αναγνωριστεί παγκοσμίως. Ρωμαίος 15:11, ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη και δοξολογείτε Αυτόν πάντες οι λαοί. Ψαλμός 86:9, πάντα τα έθνη τα οποία έκαμες θέλουν συνελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν σου Κύριε και θέλουν δοξάσει το όνομά σου. Με άλλα λόγια, η δική μου εγωιστική καρδιά, εγώ που από το ένστικτό μου δίνω αγκονιές σε άλλους για να μπω στο λεωφορείο, εγώ που μπαίνω πρώτος στη γραμμή για φαγητό, το δούμε σήμερα, εγώ που έχω ως υπέρτατη αξία το δικό μου εγώ, να μπαίνω στη θέση, να σκέφτομαι μαζί με τον Κύριό μου για τη σωτηρία του κόσμου όλου, για τον δοξασμό του Θεού σε όλη τη γη. Υπέρτατη κλίση. Εάν ο σκοπός του Θεού να μεγιστοποιηθεί η δική του δόξα στα πέρατα της γης, γίνεται και η δική μου προσευχή, ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί όλης της γης, τότε αυτή η μικρή καρδιά η δική μου, γεμάτη από τα δικά της όνειρα και τις δικές της φιλοδοξίες, αυτή η μικρή καρδιά καλείται να διασταλεί και να φτάσει τα όρια της καρδιάς του Θεού. Σκεφτείτε τι σημαίνει να είμαι άνθρωπος λατρευτής. Άνθρωπος που πιστεύει ότι μόνο στο Θεό ανήκει όλη η δόξα. Δημιουργείται μέσα μου συγκεκριμένη νοοτροπία. Μια εγρήγορση απέναντι στον κίνδυνο της ειδωλολατρίας. Οι τρεις πρώτες εντολές. Δεν θα έχεις άλλους θεούς από μένα. Δεν θα κάνεις είδωλα και ομοίωμα δικό μου κανένα. Και δεν θα χρησιμοποιήσεις το όνομά μου για τους δικούς σου σκοπούς και τις σκοπιμότητες. Όλα αυτά γίνονται τρόπος σκέψης και ζωής. Αλλά ποιο είναι το κύριο μοτίβο και στα τρία? Δέχομαι έναν άλλο Θεό. Αλήθεια, αν δεχτώ έναν άλλο Θεό, έχει αυτός ο Θεός το μεγαλείο του Κυρίου των δυνάμεων? Αν δέχομαι ένα είδωλο στη ζωή μου, αν δέχομαι την κτήση παρά τον κτήσαντα που είναι ευλογητός στους αιώνες και συμβιβάζομαι με κάποιο υποβιβασμένο αντικείμενο που στην τελική ανάλυση βρίσκεται κάτω από τη δική μου εξουσία, έχω κάνει βήμα σωστό? Τι σημαίνουν όλα αυτά? Αποφυγή συμβιβασμού με οτιδήποτε λιγότερο από το απόλυτο μεγαλείο της δόξας του Θεού. Ουσιαστικά ο Θεός όταν μας δίνει τις πρώτες τρεις εντολές μας λέει μακριά από απομιμήσεις φτηνές, μακριά από οφθαλμαπάτες. Προχωράτε μέσα από την έρημο για τη γη της επαγγελίας και στο δρόμο θα βλέπετε οπτασίες. Θα νομίζετε ότι εδώ ή εκεί ή αλλού είναι κάποια μικρή Εδέμ που μπορείτε να ξαποστάσετε. Μην δελεαστείτε. Συνεχίστε το ταξίδι προς τη γη της επαγγελίας. Ο νέος τύπος ανθρώπου μαθαίνει να διακρίνει γνήσιο και κάλπικο. Δεν ικανοποιούμε με τα λίγα. Δεν εντυπωσιάζομαι από πυροτεχνήματα. Δεν έλκομαι από τα πολλά υποσχόμενα. Πιστεύω πως η δόξα του Θεού θα φέρει το υπέρτατο, το μεγαλειοδέστερο, το πέρα από κάθε φαντασία, το οποίο δεν το έχω δει, αλλά με πίστη το υποψιάζομαι και το κρατάω ψηλά στη συνείδησή μου. Τόσο ψηλά, ώστε να κατανοώ το κύβδηλο, το
το ψεύτικο, το ευτελές, το συμβατικό, να το βλέπουν τα μάτια μου, να το διακρίνουν. Να μην εντυπωσιάζομαι, να μην δελεάζομαι. Λατρεία σημαίνει απόδοση δόξα στον Θεό και όχι σε είδωλα ή σε άλλους θεούς. Στην τελική, το μεγαλύτερο είδωλο. Ξέρετε ποιος είναι ο άλλος Θεός που μας λέει ο Θεός, μην έχεις άλλους θεούς από μένα. Μα ποιος είναι αυτός ο άλλος Θεός που ανταγωνίζεται διαρκώς τον Θεό? Αυτός ο άλλος Θεός είμαι εγώ ίδιος. Ή αυτόν θα λατρεύσω ή τον εαυτό μου. Η δική μου ζωή νοηματοδοτημένη από μένα και για μένα τον ίδιο και νοούμενη ως αυτοτελής είναι ευτελής. Εάν δεν υπάρχω από δική μου απόφαση, αν άλλος αποφάσισε να υπάρξω, τότε πρέπει να βρω τον σκοπό για τον οποίο μου έδωσε ύπαρξη. Η αιτία της ύπαρξής μου δεν ανάγεται σε μένα, άρα και ο σκοπός της ύπαρξής μου δεν μπορεί να είμαι εγώ ίδιος. Και αν είμαι ό,τι σκέφτηκα, ό,τι έπραξα, ό,τι αισθάνθηκα, όλα αυτά θα σβήσουν για πάντα. Μόνο όταν η ιστορία μου βρίσκεται μέσα σε μια άλλη ιστορία, μόνο όταν τα όνειρά μου συνδέονται με κάποια άλλα όνειρα, τότε η ζωή μου μπορεί να έχει πραγματικό νόημα και δόξα και μεγαλείο. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο νέος τύπος ανθρώπου, δεν ζει εγωιστικά με σκοπό τον δικό του δοξασμό. Όχι, προσέξτε τι σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει απλά ότι δεν είσαι ο τύπος που λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αλλά μιλάμε για έναν τύπο που μαθαίνει να βοηθά, να υπηρετεί, να ασκεί χαρίσματα, να αγαπά, χωρίς να ζητά όλα αυτά να του γυρίσουν πίσω, να πάρει κάποια αμοιβή, να βραβευτεί, να τον θαυμάσουν. Δεν βοηθά για να τον θαυμάσουν, βοηθά επειδή κάποιος το έχει ανάγκη. Υπηρετεί επειδή η Εκκλησία το έχει ανάγκη. Αγαπά επειδή είναι στην ψυχή του να αγαπάει. Προσεύχεται επειδή η προσευχή είναι η αναπνοή του. Δίνει και αφήνει και δεν ζητά τα ρέστα. Δεν θεωρεί ότι του χρεωστούνται παράσημα, μετάλλια, στεφάνια και περγαμηνές και αναγνώριση και ευχαριστίες και χειροκροτήματα. Κατανοεί ότι είναι ένας αχρίος δούλος. Κάνει τα πάντα για τη δόξα του Θεού. Ζει για τη δόξα του Θεού. Τι είδους πράγματα κάνει? Τα πάντα. Το soli deo gloria. Διέπει τα πάντα. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα, κάνει καλά έργα γιατί δοξάζουν τον Θεό. Ο Απόστολος Πέτρος προτρέπει να έχουμε καλή διαγωγή, λέει, μεταξύ των εθνών, ώστε αντί να σας καταλαλούν εκ των καλών έργων, όταν είδος είναι αυτά, τα έργα τα καλά που θα κάνετε, να δοξάσουν τον Θεό. Να η τέχνη, λοιπόν, όχι από έργα για τα οποία θα μπορούσε κανείς να καυχηθεί, αλλά έργα που υποκινούν τη δοξολογία του Θεού σε άλλους. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν έργα καλά για να καυχηθούν για αυτά και να δοξαστούν οι ίδιοι. Αλλά ο Θεός δημιουργεί μέσα μας έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει καλά έργα που όταν τα βλέπουν οι γύρω λένε «Δοξάζω τον Θεό». Τεράστια διαφορά. Αστρονομική. Αυτό είναι που συμβαίνει όταν είναι κανείς πραγματικά νέο κτίσμα. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει για τη δόξα του Θεού προσεύχεται στο όνομα του Χριστού και δοξάζει τον Θεό. Κοιτάξτε τι λέει στο Ιωάννης 14. «Ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματι μου, θέλω κάμι τούτο δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό». Άρα τι είδους προσευχή πρέπει να είναι αυτή? Αυτή που δεν γίνεται για τα μάτια του κόσμου, δεν γίνεται για επίδειξη, αλλά στο ταμείο. Αλλά βλέπετε ότι ο λόγος που απαντά ο Πατέρας στην προσευχή είναι επειδή η προσευχή αυτή γίνεται στο όνομα του Υιού. Και άρα απαντώντας την προσευχή μας υψώνει τον Υιό του. Αυτό είναι θεοκεντρική σκέψη.
τα καλά έργα, η προσευχή μας μπορούν να δοξάσουν το Θεό. Τι άλλο, η καρποφορία μας. Ιωάννης 15:8. «Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν». Πώς δοξάζεται ο Πατέρας? Επειδή τα όποια καλά που κάνω δεν είναι δικά μου επιτεύγματα, αλλά είναι καρπός της σχέσης μου μαζί Του. Αν λοιπόν στη ζωή μου έχω αγάπη, χαρά, ειρήνη, τον καρπό του Πνεύματος, όλα αυτά δοξάζουν το Θεό. Αλλού το λέει ξεκάθαρα ο Παύλος για τον καρπό της μακροθυμίας. «Ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν». Αλλά κι αν η διακονία μου μοιάζει να μην προοδεύει, αλήθεια πώς έγινε αυτό? Τελικά το κριτήριο της επιτυχούς διακονίας είναι ότι σβήνει, αποσύρεται το δικό μας πρόσωπο και μένει δοξολογία προς το Θεό. Τι άλλο δοξάζει το Θεό? Η γενεοδορία. Μιλώντας ο Παύλος για την προσφορά, για τη δοκιμαζόμενη εκκλησία της Ιερουσαλήμ, λέει ότι η διακονία αυτή όχι μόνο βοηθά αδελφούς με τις ανάγκες που έχουν, αλλά λέει δοκιμάζονται στη διακονία αν ταύτην δοξάζωση το Θεό. Ποια γενοδορία είναι αυτή? Είναι η γενοδορία όπου δεν ξέρει το ένα χέρι τι κάνει το άλλο. Τι άλλο δοξάζει το Θεό? Η ευαισθησία προς τα αδέλφια σου εν Χριστώ δοξάζει το Θεό. Διαβάζουμε αλλού, είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράτετε τι, πάντα πράτετε εις δόξαν Θεού. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, όλα, μα όλα στη ζωή προς δόξα Θεού γίνεται αυτό? Για φανταστείτε να ζει κανείς έτσι, να είναι τα πάντα για το Θεό. Αλλά ακόμα και σε αυτό το κείμενο, αν θυμάστε, το ζήτημα ήταν η σχέση μεταξύ προσώπων και ο σκανδαλισμός των άλλων. Γινόταν καυγάς για το ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει δικαίωμα, και ο Παύλος συνεχίζει και λέει: «Μη γίνεστε πρόσκομα, μήτε είσαι Ιουδαίος, μήτε είσαι Έλληνας, μήτε είσαι στην Εκκλησία του Θεού». Όταν βάζεις τη δόξα του Θεού πρώτη, όλες οι άλλες σχέσεις σου αλλάζουν. Το υπέρτατο αγαθό πάβει να είναι τα δικαιώματά σου. Δεν είναι ο σκοπός της ζωής σου να βρεις το δίκιο σου. Το σκοπός σου είναι να δοξαστεί ο Θεός και μέσα από αυτές τις συνθήκες, όποιες και αν είναι. Τι άλλο δοξάζει το Θεό? Η ενότητα της Εκκλησίας δοξάζει το Θεό. Ρωμαίος κεφάλαιο 15, εδάφιο 5. «Ο δε Θεός να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν, δια να δοξάζετε ομοθυμαδών εν ενή στόματι των Θεών». Πολλοί έχουν την άποψη το να φρονούμε το αυτό σημαίνει να έχουμε τις ίδιες θεολογικές απόψεις. Διαφωνώ. Το να φρονούμε το αυτό σημαίνει το να έχουμε το ίδιο φρόνημα, την ίδια νοοτροπία. Το αυτό δε φρόνημα που ήταν στον Κύριό μας, να είναι και σε μας. Μπορεί να υπάρχει διάσπαση ενότητας λόγω θεολογικών διαφορών, αλλά έχω την υποψία ότι αν όλοι οι πιστοί, όλων των εκκλησιών, ζούσαμε με τη λογική του «Soli Deo Gloria», μόνο στο Θεό η δόξα, θα κάναμε αλματώδη βήματα προς την ενότητα. Κανείς μας δεν δάχτυζε τη δική του βασιλεία, θα μας ενδιέφερε μόνο η βασιλεία των ουρανών. Και έτσι πολλά που μας χωρίζουν θα φεύγανε, θα εξαφανίζονταν αμέσως. Τι άλλο δοξάζει το Θεό? Η συνδυασμένη άσκηση των χαρισμάτων μας δοξάζει το Θεό. «Έκαστος, κατά το χάρισμα το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλίας λαλίως λαλών λόγια Θεού, εάν της υπηρετίας υπηρετίως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός». Γιατί? «Δια να δοξάζεται εν πάσιν ο Θεός». Βλέπετε ότι όλα είναι αναφερόμενα στον Θεό ως πηγή τους. Δεν κάνω τίποτα από μένα ή για μένα. Αλλά εδώ είναι το ζήτημα. Δεν είναι μόνο ότι έχω ένα χάρισμα και ότι ο Θεός είναι η πηγή του χαρίσματός μου. Προσέξτε. Είναι ότι ο συνδυασμός όλων των χαρισμάτων είναι που κάνουν το έργο του Θεού και δοξάζουν το Θεό. Εδώ μπαίνει κάτι που τονίζαν οι μεταρρυθμιστές.
γιατί μας έμεινε και μια άλλη έκφραση από τη μεταρρύθμιση. Ήταν η έκφραση ότι ο κόσμος είναι «Theatrum Gloriae Dei», ότι ο κόσμος είναι το θέατρο της δόξας του Θεού. Ο Καλβίνος έλεγε ότι ο καθημερινός μας κόσμος, η καθημερινότητά μας, είναι ένα ένδοξο θέατρο, ένα όμορφο θέατρο, ένα εκθαμβωτικό θέατρο της δόξας του Θεού. Αυτό λέει το θαυμαστό θέατρο της γης και του ουρανού, το πλήρες από αναρρύθμιτα μεγαλεία. Και μέσα σε αυτό το θέατρο της δόξας του Θεού, εγώ και εσύ έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν? Να παίξω τον ρόλο που μου αναλογεί με όλη μου την ψυχή. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι αυτός ο ρόλος, αλλά ζω με προσευχή, με υποταγή, με γρήγορση πνευματική και περπατώ μέσα στα καλά έργα που ο Θεός προετοίμασε για μένα. Αλλά θα παίξω ένα ρόλο στο θέατρο της δόξας του Θεού. Που σημαίνει πως όταν έχει παιχτεί στο έπακρο και ο δικός μου ρόλος, όλοι θα πούν «Δόξα στο Θεό». Η τελευταία στιγμή θα είναι η ώρα της αναχώρησής μου από εδώ, από αυτή τη γη. Για φανταστείτε να τελειώσω, να πάρω την τελευταία πνοή και να πω «Έπαιξα το ρόλο που μου ανατέθηκε». Και στο τέλος να κλείσουν τα μάτια μου και όλοι να πούν «Δόξα στο Θεό». Μια ζωή που έδωσε δόξα στο Θεό. Έχουμε πει όλα αυτά και πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα για τη δόξα του Χριστού. Γιατί μιλήσαμε για αυτόν ως σωτήρα και πρότυπό μας. Ως Θεός φανερώνει τη δόξα του Θεού, αλλά και ως άνθρωπος είναι το πρότυπο του ανθρώπου που δοξάζει το Θεό. Είναι, λέει, απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη θα δείτε ότι ο Χριστός είναι η φανέρωση της δόξας του Θεού. Διαβάζουμε «Ο Λόγος έγινε σάρξ και κατοίκησε μεταξύ ημών και είδαμε την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Σκεφτείτε λίγο, είδαμε τη δόξα Του. Είδαμε τη δόξα Του, αλήθεια? Όταν δηλαδή ο Χριστός περπατούσε πάνω στη γη, είχε ένα τεράστιο φωτοστέφανο και κάτι φαντασμαγορικό κτλ. Προσέξτε, είδαμε τη δόξα Του, που τελικά είναι πλήρης χάριτος και αληθείας. Η δόξα ήταν κρυμμένη στο Χριστό. Το μεγαλείο ήταν κρυμμένο. Η πληρότητα χάρης και αλήθειας είναι η δόξα. Η γέννησή Του, αν το σκεφτείτε, είναι το γεγονός που αποκρύπτεται από σοφούς και δυνατούς, γεννιέται ο Χριστός σε ένα στάβλο, στα όρια της ασημαντότητας, αλλά εκεί ακριβώς κρύβει ο Θεός τη δόξα Του. «Δόξα εν υψίστης Θεό», κράζουν οι άγγελοι. Στη βάπτισή Του, γράφει ο Πέτρος, έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν. Όλη Του η ζωή είναι ένα μεγαλείο που εύκολα προσπερνιέται. Εξάλλου είχε προφητευθεί από τον Ισαΐα. Τη μετάφραση των 70 γράφει «Ουκ έστιν είδος αυτό, ουδέ δόξα, ουδέ κάλος». Κάποιοι ακούγαν τα λόγια Του και γελούσανε. Κάποιοι σήμερα ακούνε τα λόγια Του και γελάνε. Κάποιοι άλλοι όμως συγκλονίζονται. Ακόμα όμως και τα θαύματά Του αποσκοπούσαν στο καλό των ανθρώπων και στο δοξασμό του Πατέρα Θεού. Διότι όλη η διακονία Του ήταν διακονία ταπείνωσης. Όχι μόνο έγινε άνθρωπος, αλλά ως άνθρωπος εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Ο Κύριος ήρθε να μας φανερώσει το νέο είδος ανθρώπου. Το ανθρώπου που ζει, αλλά και πεθαίνει προς δόξα Θεού. Όταν το ζήτημα είναι ο δοξασμός του Θεού, ακόμα και ο θάνατος, ο μεγαλύτερος μας εχθρός, πλέον νοηματοδοτείται. Βέβαια, όπως με τη γέννηση, έτσι και με το θάνατο, ο κόσμος γύρω δεν αναγνωρίζει. Λαλούμε, λέει ο Παύλος, σοφία Θεού, μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξας.
Από τη γέννησή του μέχρι το σταυρό του, κανείς δεν έβλεπε το μεγαλείο της δόξας του. Σταυρώνανε τον Κύριο της δόξας. Για σκεφτείτε τα πάθη του Χριστού σε σχέση με τη δόξα του. Από τη μια πλευρά, αν δούμε τον Χριστό και τα πάθη του, θα λέγαμε ότι εκφράζουν το ακριβώς αντίθετο της δόξας. Ο Χριστός υπέμεινε σταυρό υπέρ της χαράς της προκειμένης εις Αυτόν. Ο Απόστολος Πέτρος μιλά για τα πάθη του Χριστού και τα μετά ταύτα δόξας. Στον Α' Τιμόθεο λέει ότι ταπεινώθηκε μέχρι σταυρού, αλλά μετά ανελήμφθη εν δόξη. Και στη Φιλιππισίους 2 λέει: ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα. Ώστε στους ουρανούς μπορεί να ακουστεί η κραυγή: άξιον είναι το αρνίον, το εσφαγμένον, να λάβει την δύναμη και τον πλούτον και τη σοφία και την ισχύ και την τιμή και τη δόξα και την ευλογία. Το σφαγμένο αρνίο, ε. Όμως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας πάει ένα βήμα πιο πέρα. Εισχωρεί στα βάθη της θεολογίας, ξέρετε, εδώ έχουμε ένα παράδοξο, σκεφτείτε το λίγο. Παντού αλλού διαβάζουμε ταπείνωση, πόνος, θλίψη, θάνατος και μετά η δόξα. Αλλά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιωάννης το βλέπει διαφορετικά, το παρουσιάζει διαφορετικά. Διαβάζουμε σε κάποια στιγμή στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 12 κεφάλαιο, λέει ο Χριστός: ήλθε η ώρα. Ήλθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και ύστερα η προσευχή του: Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Και ύστερα πάλι: Πάτερ, ήλθεν η ώρα, δόξασον τον Υιόν σου, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Ξέρετε κάτι, όλα αυτά τα λόγια δεν αναφέρονται ούτε στην Ανάσταση, ούτε στην Ανάληψη. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη δεν έχουμε πρώτα πάθος και ύστερα δόξα. Αντίθετα, επειδή όλα καταλήγουν σε δόξα, τότε όλα που οδηγούν στην τελική δόξα είναι και αυτά φορτισμένα με δόξα. Άρα έχουμε τη δόξα της Ανάληψης, αλλά πριν έχουμε τη δόξα της Ανάστασης και πιο πριν έχουμε τη δόξα των παθών και της Ανάστασης. Μας λέει ο Ιωάννης ότι την ώρα που ο Χριστός ήταν στο σταυρό και μετά το μαστίγιο και το φτύσιμο και το χλεβασμό και τα καρφιά, αυτό ήταν στιγμή υπέρτατης δόξας. Ότι εκεί είδαμε τον Θεό στο μεγαλείο του. Τι σημαίνει αυτό και πώς γίνεται? Αν όλα αυτά τα αποκρουστικά για μας είναι ένδοξα, τότε όλος ο κόσμος έχει αναποδογυριστεί. Αν είναι όλα ένδοξα, τότε υποτίθεται ότι ο αποκρουστικός Χριστός του Σταυρού, ο Χριστός που δεν έχει ούτε δόξα, ούτε είδος, ούτε κάλος, παρά ταύτα, είναι μεγαλειώδης. Θα μου πείτε, πού είναι το μεγαλείο? Δεν βλέπουμε μεγαλείο σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι μέσα στα αίματα, περιτριγυρισμένος από τις μύγες, μέσα στον καυτό ήλιο. Αλλά εδώ ακριβώς είναι που αλλάζει ο Χριστός όλη μας την οπτική για την κατανόηση του τι είναι μεγαλειώδες και τι δεν είναι. Η πέτρα που οι χτίστες απέρριψαν έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος. Το μεγαλείο βρίσκεται. Πού? Βρίσκεται στην άπειρη αγάπη που φανερώνεται στο πρόσωπο του Σταυρωμένου. Όταν κοιτάς τον Σταυρωμένο βλέπεις δόξα, γιατί δεν έχεις ξαναδεί την αγάπη σε τέτοιο βαθμό εκφρασμένη ποτέ και πουθενά. Βλέπεις την αγάπη στο μεγαλείο της. Ο κοινός άνθρωπος περπατά, προσπερνά, δεν δίνει σημασία, αποκρουστικό το θέαμα. Αλλά εμείς οι πιστοί βλέπουμε εκεί την αγάπη των αιώνων, την ύψιστη αγάπη. Την αγάπη με την οποία μας αγαπά ο Θεός μας. Διότι η χριστιανική πίστη, το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι ότι υπάρχει Θεός. Η χριστιανική πίστη είναι ότι αυτός ο Σταυρωμένος είναι ο Θεός μας, στον οποίο κλείνουμε γόνι.
και σε κανέναν άλλον. Γιατί δεν είδαμε σε άλλον τέτοια αγάπη. Το πρόσωπο του Χριστού του Σταυρωμένου δοξάστηκε ο Θεός. Γιατί αυτός εξάλλου είναι και ο σκοπός της ύπαρξής μας. Όπως υπάρχει και η άλλη πλευρά, ξέρετε. Διαβάζουμε το Ιωάννης 13:32. Εάν ο Θεός σε δοξάστη εν αυτό, και ο Θεός θέλει δοξάσει αυτόν εν εαυτό, και ευθύς θέλει δοξάσει αυτόν. Κρατήστε το, αδέλφια, έτσι. Ο Υιός δοξάζει τον Πατέρα, αλλά και ο Πατέρας δοξάζει τον Υιό μέσα στη δική του δόξα. Να λοιπόν το παράδοξο. Ξεχνάς τη δική σου δόξα, δίνεις όλη τη δόξα στο Θεό, και ο Θεός ύστερα, μέσα στη δική του δόξα, συμπεριλαμβάνει και σένα. Δοξάζει εκείνος εσένα. Εξάλλου λέει και για το πνεύμα ότι δοξάζει τον Υιό, ότι εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και θέλει αναγγείλει προς εσάς. Αυτό τώρα που είδαμε στο Χριστό, θέλω να το δούμε δύο λεπτάκια και σε εμάς, και εδώ είναι η ουσία για μας. Καταλάβετε ένα πράγμα, ότι το να δοξάζουμε εμείς τον Θεό σημαίνει τελικά ότι θα δοξαστούμε κι εμείς μέσα στη δόξα του Θεού. Στο τέλος ο Θεός δοξάζει τον λαό Του. Το δικό μας μεγαλείο παραδόξως φανερώνεται όταν δεν μεγαλύνουμε το δικό μας μεγαλείο, αλλά μεγαλύνουμε εκείνον. Όταν εκτιμούμε το δικό του μεγαλείο, τότε γινόμαστε εμείς άνθρωποι με μεγαλείο και ο Θεός φανερώνει το μεγαλείο μας. Β' Κορινθίους 3:18. Ημείς δε πάντες, βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξαν του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένων πρόσωπων, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Προσέξτε την εστίασή μας. Λέει ότι βλέπουμε ως εν κατόπτρο, σαν σε έναν καθρέφτη. Μα τι βλέπει αυτός που κοιτάζει έναν καθρέφτη, τι βλέπει? Τον εαυτό του βλέπει. Και όσο πιο νάρκισος είναι, τόσο περισσότερο ασχολείται με αυτό που βλέπει και ξαναχτενίζεται και ξαναφτιάχνεται και τα λοιπά. Αυτό θα πει να είσαι αυτοαναφερόμενος. Αλλά εμείς οι χριστιανοί, λέει, βλέπουμε σαν σε καθρέφτη όχι τον εαυτό μας, αλλά το μεγαλείο του Χριστού. Και όπως τον καθρέφτη βλέπεις τον εαυτό σου, λοιπόν σε αυτόν τον καθρέφτη βλέπεις τον Χριστό και συνεχίζεις να βλέπεις τον Χριστό και συνεχίζεις κάθε μέρα να βλέπεις και να θαυμάζεις τον Χριστό και όσο τον βλέπεις αλλάζεις εσύ ο ίδιος. Μεταμορφώνεσαι εις την αυτήν εικόνα. Κοιτάζεις αυτό που βλέπεις τον καθρέφτη και κάποια στιγμή στο τέλος θα ανακαλύψεις ότι μοιάζεις με αυτόν που κοιτάς τον καθρέφτη. Μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα, από δόξης εις δόξαν, όλο και περισσότερο μεγαλείο. Συνεπώς βρισκόμαστε σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή τη διαδρομή. Ίσως να νομίσει κάποιος πως αυτό το από δόξης εις δόξαν είναι απλά μια σταθερή ανωδική πορεία, βήμα-βήμα. Δεν είναι έτσι. Συντελείται καθώς υποκείμεθα στις δυνάμεις της φθοράς και του πόνου και της θλίψης. Δεν είναι απλά ότι πάμε από δόξης εις δόξαν, θριαμβεύουμε όλα καλά. Αντίθετα, συμβαίνει όπως συνέβη και στο Χριστό. Το υπέρτατο μεγαλείο του φάνηκε στο Σταυρό. Ακούστε τι λέει για μας ο Απόστολος Παύλος. Β' Κορινθίους 4. Δια τούτο δεν αποκάμνομεν. Αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται. Σκεφτείτε το Χριστό στο Σταυρό. Τι έβλεπε ο κόσμος τον εξωτερικό άνθρωπο? Ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκά στην ημέραν. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Το προσωρινό απέναντι στο αιώνιο. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και μέσα στις θλίψεις μας αυτή είναι μια διαδικασία δια της οποίας ο Θεός
κτίζει το νέο άνθρωπο μέσα μας. Ελαφρά θλίψεις έναντι αιώνιου βάρους δόξας. Ο Χριστός είχε πει και εγώ την δόξαν την οποίαν μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς, για να είναι εν καθώς εμείς είμεθα εν. Ακολουθώντας λοιπόν στα χνάρια του Χριστού, εάν ακόμα και το πάθος του Χριστού ήταν ένδοξο, τότε τι είναι ο πόνος και η θλίψη και ο θάνατος των πιστών του Χριστού. Το τέλος του Ευαγγελίου του Ιωάννη, ο Χριστός μιλάει στον Πέτρο για το μέλλον του. Και στο τέλος ο Ιωάννης σχολιάζει και λέει το εξής. Είπε, λέει, ο Χριστός τούτο, δεικνύον με ποιον θάνατον μέλει ο Πέτρος να δοξάσει τον Θεό. Για τον καθένα μας υπάρχει ένα πάθος, ένας πόνος, ένας δικός μας θάνατος. Μοναδικός, πρωτότυπος, ολόδικός μας. Μπορεί να έρθει στη ζωή μας νωρίς αυτός ο θάνατος, μπορεί να έρθει αργά. Μπορεί να χτυπήσει τη ζωή μας ευνίδια ή να έρθει σταδιακά. Μπορεί να είναι στιγμιαίος και ξαφνικός, μπορεί να είναι μακρόσυρτος και οδυνηρός. Αλλά θα είναι ο δικός σου θάνατος, ολοδικός σου. Και θα έχει νόημα ο δικός σου ο θάνατος και ο δικός μου, εφόσον ήταν μια ζωή και ένας θάνατος που δόξασε το Θεό. Γνωρίζουμε ότι ο θάνατος του Χριστού ήταν ένδοξος, επειδή ήταν θάνατος υποταγής στο θέλημα του Πατέρα, αλλά και λυτρωτικής αγάπης για τους ανθρώπους. Τα δύο αυτά πάνε μαζί. Ο δικός σου και ο δικός μου θάνατος θα πρέπει να είναι, προσέξτε, θα πρέπει να είναι αυτή η τελευταία σταγόνα της σπονδής που γίναμε για τη δόξα του Θεού. Και τώρα, στα χέρια σου, παραδίδω το πνεύμα μου, Θεέ μου, την πνοή που μου έδωσες, τη διαχειρίστηκα για τη δόξα σου και τώρα την επιστρέφω σύμφωνα με το θέλημά σου και πάλι για τη δόξα σου, ώστε να είσαι εσύ, Κύριέ μου, τα πάντα εν πάση. Και όλη η ζωή μου από τη στιγμή της σύλληψης, όπου φοβερός και θαυμασίως επλάσθην, έως και τώρα, όλη μου η ιστορία να οδηγούσε τη διακήρυξη της δικής σου δόξας. Γι' αυτό και μπορούμε, πιστοί, να έχουμε ελπίδα και στα δύσκολα και να λέμε, εγώ, ο μάρτης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης, ή της μέλη να αποκαλυφθεί, όπου θα λάβω τον αμαράντινον στέφανον της δόξης, καθώς προσμένω την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, γνωρίζοντας ότι όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς, εμείς, με ταυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη, επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξαν τη μέλουσαν αποκαλυφθήσει μας, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των ιών του Θεού. Η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Άρα λοιπόν, αδελφοί, ας χαίρομεν και ας αγαλιόμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις Αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου, λέει, και η γενή αυτού ετοίμασε τον εαυτό της. Αμήν. Ας ψάλουμε, αδελφοί, κλείνοντας